Πάμε να δούμε, γιατί έχουμε όλα τα τρελά σε αυτή τη χώρα. Χαρά Λεμονή, εδώ και 18 χρόνια ένας άνθρωπος εμφανίζεται ως νεκρός, δεν ψηφίζει αλλά πληρώνει κανονικά τους φόρους, ήθελε να πάει να εμβολιαστεί και δεν τον άφηναν, γιατί λύσει πεθαμένος. Έτσι ακριβώς. Πού πραγματικά, δηλαδή, πού να το πεις και ποιος να σε πιστέψει αυτό το πράγμα. Επί 18 ολόκληρα χρόνια, Φίλιππε, όπως είπες, ο Γιάννης Διαμαντής από το Εγάλεο προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι νεκρός. Κάνει φορολογική δήλωση όλα αυτά τα χρόνια κανονικά, ναι. Πληρώνει τους φόρους του, δεν μπορεί να ψηφίσει ή να κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Όλα λοιπόν άρχισαν όταν πήγε στις δημοτικές εκλογές για να ψηφίσει, τον έστειλα να πάρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία. Εκεί του είπαν ότι είναι πεθαμένος. Ο κύριος Διαμαντής προσπάθησε να κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, γιατί του ζητήθηκε από τη δουλειά του, και πάλι το σύστημα τον βγάζει νεκρό. Μέχρι και στο γραφείο του Πρωθυπουργού έστειλε email για να μπορέσει να εμβολιαστεί. Και παρακαλάει να κάνει το εμβόλιο, διότι φοβάται ότι θα απολυθεί. Μα το θέμα τι εδώ δεν είναι το εμβόλιο μόνο. Εδώ μιλάμε ένα ζωντανό άνθρωπο που τον βγάλει πεθαμένο. Εδώ θα πεθάνει επειδή δεν θα έχει εμβολιαστεί ο ταλέπορο τώρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο ίδιο, τι κατήγγειλε ο ίδιο και η σύζυγό του στην εκπομπή του Παπαδάκη το πρωί, το είδαμε. Πήγε ένα απίστευτο. Πεθαμένο τον γάτρο, ζωντανό είναι. Ναι, του φόρου παίρνουν. Αυτό που είπε η Ρούλα. Φόρου του παίρνουν. Αλλά στο σύστημα σε κάποια συστήματα είναι πεθαμένο. Για να ακούσουμε την καταγγελία του. Δεν έχει δοθεί λύση ακόμη από το 2017. Όχι, όχι μόνο από το 2017, από το 2003. Έκτοτε μετά την εκπομπή σας το 2017 που το ανέλαβε ο κύριος Λυρίτσης, το φάκελο δεν τον ακούμπησε για ένα χρόνο καθόλου, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πάω να το πάρω και να βρω άλλο δικηγόρο. Μάλιστα. Στο Δήμο πήγατε. Φυσικά, μόνο στο Δήμο. Και τι σας λένε από εκεί, με τον νεκρό, με το νεκρό πήγε ο νεκρός και να πει ότι εγώ είμαι ο νεκρός, παιδιά, ζω. Φυσικά, 18 χρόνια τώρα, όπου μπορούμε πάμε. Πάει και λέει, παιδιά, ζω. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Και παρουσιάζει, δεν μου λέτε τώρα, μήπως λέτε ψέματα. Να σας απαντήσω, συγγνώμη, με ερώτηση κι εγώ. Ναι. Ξέρουμε όλοι το πώς λειτουργεί το κράτος μας. Το ξέρουμε. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Απόδειξη ότι είναι ζωντανός ο σύζυγός σας τώρα για να... απόδειξη ότι ο σύζυγός σας είναι ζωντανός υπάρχει. Κάνει φορολογικές δηλώσεις. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό γιατί εδώ αυτές ούτε η Νικολούλη δεν θα κάνει αυτά. Μόνον εμείς. Καλημέρα σας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα σας. Είσαστε ο νεκρός. Ναι, ναι. Πολύ νεκρός. Τι τραβάτε, άνθρωπέ μου, τι τραβάτε, και είναι υπέροχο ζευγάρι, μωρέ. Τι να κάνω, τι να κάνω. Κάτι άλλο δεν μπορώ να κάνω. Πού άλλο να πάω, δηλαδή, στείλαμε και mail μέχρι και στο γραφείο του Πρωθυπουργού για να μας απαντήσουν να πάω να κάνουμε το εμβόλιο. Εσείς ψηφίσατε. Δηλαδή... Ναι, ψηφίσατε στις εκλογές. Πήγατε να ψηφίσετε και σας είπανε. Όχι, δεν μπορώ να ψηφίσω. Γιατί είσαστε νεκρός. Δεν φαίνεστε στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό είναι φορολογική δήλωση κάνετε. Πολύ καλά. Και πληρώνετε κανονικά φόρους στα πάντα. Παρακαλάμε να κάνουμε το εμβόλιο. Τι άλλο δηλαδή να πούμε. Δεν μου λέτε, σας απειλούν ότι αν δεν κάνετε το εμβόλιο θα σας απολύσουν. Ναι, θα με απολύσουν γιατί θα με βγάλουν σε... Αυτά είναι από τα άγραφα. Είναι από τα άγραφα. Ναι, μου λέει, αν δεν κάνεις το εμβόλιο, μου λέει, θα σε διώξω. Τι να σε κάνω, μου λέει. Δεν μπορώ, μου λέει, να πληρώνω εγώ το στιμά. Απίστευτα. Αυτό κι αν είναι κωμικό τραγικό. Δηλαδή είναι για γέλια και για κλάματα. Μήπως λέτε ψέματα, είσαστε αλήθεια ζωντανός. Δηλαδή ερωτήσεις που πραγματικά είναι... Μα τι να κάνεις, μα τι να πεις. Αλλά φόρους πληρώνει. Και είναι ζωντανός, δεν είναι πεθαμένος. Έτσι. Και τον βγάζουν τα συστήματα πεθαμένος. Άμα πάνε στο αφεντικό του και ρίξουν πρόστιμο, θα πει και εκείνο συγγνώμη. Πεθαμένος είναι. Έτσι. Είναι πρόστιμο. Δεν έχω τέτοιο υπάλληλο, αφού είναι νεκρός. Δεν υπάρχει. Άρα δηλαδή ότι και να διαπράξει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν είμαι εγώ. Μόνο είναι νεκρός, συγχωρεμένος. Μάλιστα.